Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στα Echo News by Day. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς το θέατρο γίνεται αρρωγό στην ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για την κυκλική οικονομία. Βρεθήκαμε στις πρόβες της παιδικής παράστασης «Η Σολομόν Διαλύση» που έκανε πρεμιέρα πριν από μερικές ημέρες στο θέατρο Άβατον. Μάθαμε λοιπόν για τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης, τα οποία είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένα από ανακυκλωμένα υλικά που βρίσκει κανείς σε αυθονία στο σπίτι και συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια. Για να δούμε σε ποιον ανήκει η κούκλα, θα σας διηγηθώ το όνειρο που είδα. Το θέατρο μπαίνει στη μάχη για την ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι στην κλιματική κρίση, διδάσκοντάς τα τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Μέσα από την παράσταση «Σολομόν Διαλύση» του Γιάννη Καλατζόπουλου σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσαγκαράκη, τα παιδιά μαθαίνουν ότι κάθε υλικό έχει αξία. Το σκηνικό και τα κοστούμια της παράστασης είναι εξ ολοκλήρου φτιαγμένα από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιημένα υλικά. Υλικά που βρίσκει κανείς σε αυθονία, στο σπίτι και στην καθημερινή ζωή και συνήθως καταλήγουν στα σκουπίδια. Κεντρικό στοιχείο είναι το χαρτί, από το οποίο έχουν κατασκευαστεί τα περισσότερα σκηνικά αντικείμενα. Μαζί με αυτό έχουν αξιοποιηθεί ρετάλια από υφάσματα, πλαστικά μπουκάλια, καπάκια, κουμπιά και πολλά ακόμα μικρά πραγματάκια που συνήθως φαίνονται άχρηστα. Σε ποιον ανήκει ένα παιδί? Σε ποιον το γάλα για να ζήσει? Το θέατρο ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος να μάθουμε τον κόσμο, να τον εξηγήσουμε στα παιδιά. Η επαφή λοιπόν με την έννοια της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης γίνεται μέσα από τη σύμβαση αυτή, μέσα δηλαδή από το παιχνίδι. Σκοπός μας είναι τα παιδιά, βγαίνοντας από την παράστασή μας, να πάρουν ιδέες, να προβληματιστούν σχετικά με το πώς και τα ίδια μπορούν να αξιοποιήσουν δημιουργικά ανάλογα υλικά, ανάλογα αντικείμενα, δίνοντάς τους νέα αξία, νέα χρήση δηλαδή, αντί να τα πετάξουν στα σκουπίδια αναζητώντας κάτι άλλο. Σολομόν Διαλύση. Μία παράσταση με ζωντανή μουσική. Μέσα στην παράστασή μας θα δείτε καθημερινά αντικείμενα, όπως είναι η τηλεόραση, το ψυγείο, ένας πάγκος, ένα χαλασμένο νάιλον, να μετατρέπονται σε παλάτι, αγροτόσπιτο, γέφυρα και ποτάμι. Τα παιδιά λοιπόν, παρακολουθώντας την παράστασή μας, δεν θα συναντήσουν κάτι απόμακρο. Θα συναντήσουν αντίθετα έναν κόσμο, τον οποίο σε επόμενο χρόνο μπορούν, εάν το θέλουν φυσικά, και τα ίδια να δημιουργήσουν. Παιδιά, είστε έτοιμα να λύσετε έναν αιώνιο γρίφο? Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που είσαστε απόψε μαζί μας. Καλό σας βράδυ.